Σε καλοκαιρινό πλαίσιο θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς μεθαύριο Σάββατο στις 8 το πρωί ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες λόγω και του θερμού κύματος το οποίο περιμένουμε. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι πρόκειται να μας βρει με τη βοήθεια του γνωστού μετεωρολόγου, του κυρίου Νίκου Καντερέ, ο οποίος μας περιμένει. Συνδεόμαστε λοιπόν απευθείας. Κύριε Καντερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μελικόνη, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είναι όντως ένα σπάνιο κύμα ανοιξιάτικου καύσωνα αυτό που περιμένουμε? Πώς το ορίζετε εσείς? Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένας πρώιμος καύσωνας, ο πρώτος ενώπιση του φετινού καλοκαιριού. Mm-hmm. Και πράγματι η διάρκεια του για 4 μέρες, για μήνα Μάιο, δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 40 χρόνια, θα έλεγα, από τις παρατηρήσεις και το αρχείο μου που έχω. Mm-hmm. Οπωσδήποτε αύριο ξεκινάει η πρώτη μέρα του καύσωνα, με τον ιεράριο να φτάνει στους 37 και 38 βαθμούς σε περιοχές της υπηρετικής χώρας. Το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα, καθώς η θερμή εισβολή από την Βόρεια Αφρική θα φτάσει στο μάξιμουμ, θα χτυπήσει 38-39 και πιθανόν 40 βαθμούς. Για να πάμε την Τρίτη, που θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, οι περιοχές οι οποίες θα έχουν τόσο μεγάλες θερμοκρασίες είναι βασικά η Θεσσαλία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, η Στερεά Ελλάδα, Αγρίνιο, Λιβαδιά, Θήβα, Κοπαίδα και η Αθήνα, Πελοπόννησος, ενδεικτικά Άργος, Λεωνίδιο και το καθεξής. Mm-hmm. Ενώ αντίθετα στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στην Θράκη τόσο υψηλές θερμοκρασίες δεν θα παρατηρηθούν. Μπορεί βέβαια οι Σέρες να χτυπήσει και ένα 37, αλλά 38 και 39 σε αυτές τις περιοχές όχι. Όπως επίσης και στην νησιωτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιωνίου, μέσα στο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα έχουμε τόσο τιμές μεγάλες. Θα έχουμε όμως πολύ ζέστη, γιατί πέραν που θα έχουμε πολύ υψηλές τιμές και σε αυτές τις περιοχές, είναι και η αυξημένη υγρασία με τη σχεδόν άπνοια, που θα δίνει έντονο το αίσθημα της ζέστης. Τώρα, πέραν αυτού το ενδιαφέρον είναι αυτές οι μέρες, είναι επικίνδυνες ημέρες. Φοβάμαι, μην τυχόν έχουμε και ο βαθμός επικίνδυνοτητας για πυρκαγιές είναι αρκετά μεγάλος. Mm-hmm. Γιατί μου θυμίζει και το παρελθόν πριν από 15 χρόνια που κατέρωσα τότε σαν διευθυντής πρόγνωσης την πεντάβαθμη κλίμακα για τις πυρκαγιές. Mm-hmm. Είναι λοιπόν επικίνδυνες ημέρες και δεδομένου ότι θα βγει πολλοί κόσμος στο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από τον κόσμο αλλά και τους αρμόδιους που έχουν σχέση με την πολιτική προστασία, είτε σε δήμους, είτε σε περιφέρειες ή οπουδήποτε αλλού. Είναι λοιπόν ένα τετραήμερο αρκετά δύσκολο και ειδικά το Σαββατοκύριακο. Κύριε Καντερέ, κύριου... ναι. Ολοκληρώστε αυτό που θέλατε να πείτε. Συγγνώμη. Ναι, ήθελα να πω μετά ότι το ενδιαφέρον πέραν αυτών είναι ότι από την Τετάρτη απόγευμα περίπου και από την Βόρεια Ελλάδα, ναι, θα έρθει η μεταβολή του καιρού, θα αλλάξει ο καιρός, θα σημειωθούν αρχικά εκεί οι βροχές και οι καταιγίδες, mm-hmm, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και τα φαινόμενα αυτά στη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε λοιπόν και βροχές και καταιγίδες, μη εξαιρωμένες της στατιστικής την Πέμπτη, την Παρασκευή να έχουμε και εδώ βροχές. Παράλληλα, θα πέσει και η θερμοκρασία. Και όπως έχω αναφέρει χαρακτηριστικά, οι πτώσεις θερμοκρασίας Πέμπτη και Παρασκευή μας έρχονται συγκριτικά με αυτές τις μέρες, τις τιμές που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, ναι, θα φτάσουν ακόμη τους 12 και 15 βαθμούς. Δηλαδή, αν έχουμε 40 βαθμούς, θα δούμε την Παρασκευή 25 βαθμούς. Μάλιστα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Κύριε Καντερέ, πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Τσιόδρας, ότι δηλαδή η καραντίνα, η παγκόσμια καραντίνα, έχει για κάποιο λόγο προκαλέσει μια καλύτερη πρόσβαση των ακτίνων του ηλίου στη γη και αναμένεται πιο ζεστό καλοκαίρι. Αυτό λίγο λιανά μπορείτε να μας το κάνετε? Ακούστε, δεν μπορώ να κάνω πρόγνωση για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έτσι δεν υπάρχει. Εγώ απλώς θα σας πω ότι το 2017 που είχαμε 41 βαθμούς, mm-hmm, στο Άργος και η Αθήνα μόνο είχε 35 βαθμούς και 32 νομίζω η Θεσσαλονίκη, mm-hmm, εκείνο το καλοκαίρι είχαμε 4 καύσωνες στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν μπορούμε να το συνδυάσουμε. Ο καιρός πάντα έχει ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε με τον τωρινό πρώιμο καύσωνα να πούμε κάτι περισσότερο και για τη χώρα μας, πόσο μάλιστα να επεκταθούμε και για όλη για την υπόλοιπη φύση. Είναι όμως ένα γεγονός το οποίο κρούνει λίγο τον κίνδυνο και πάμε για ένα καλοκαίρι το οποίο οπωσδήποτε μαζί με τα άλλα έχει ένα αρκετό ενδιαφέρον μαζί με τα προβλήματα που έχουμε από τον κορονοϊό. Μάλιστα. Κύριε Καντερέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για όσα μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης.